Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ξαναγώ Κωνσταντινούπολη. Σήμερα είμαι μακριά. Είμαι 700 χιλιόμετρα περίπου μακριά από την Κωνσταντινούπολη, στην κεντρική Τουρκία και συγκεκριμένα στην Καπαδοκία. Σήμερα θα σας περιηγήσω, θα σας ξεναγήσω την περιοχή της Καπαδοκίας, όπου θα δούμε τις παλιές ελληνικές πόλεις, όπως τη Σινασό, το Προκόπη, την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, το μοναστήρι του Αρχάγγελου Γαβριήλ και φιλοξενία θα έχουμε ελληνική μουσική με τους δύο φίλους μας, τη Φωτεινή και τον Νίκο που διαχειρίζονται και το κανάλι στο YouTube Νικοτίνη. Ελπίζω να περάσετε καλά και συνεχίζουμε αυτή την όμορφη μας διαδρομή στην περιοχή της Καπαδοκίας. Το Γκιόρεμε είναι η περιοχή στην Καπαδοκία της τουρκικής επαρχίας Νεύσεχης. Η περιοχή ονομαζόταν τη Βυζαντινή περίοδο Ματιανή και μετονομάστηκε το 1928 σε Γκιόρεμε, με παραφθορά της αρχαιοελληνικής ονομασίας Κόραμα. Η περιοχή είναι το κέντρο του Εθνικού Πάρκου Γκιόρεμε, το οποίο σε συνδυασμό με τις μονολιθικές εκκλησίες της Καπαδοκίας έχουν ανακριθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO το 1985. Το τοπίο στο Γκιόρεμε χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων, μερικώς διαβρωμένων όπως η περίφημη παράξενη λίθη που αποτελούν και μία από τις μεγάλες τουριστικές ατραξιόν της περιοχής. Οι βράχοι ποικίλης σκληρότητας σχηματισμένοι από εφιστιακή τέφρα αποτελούν την καρδιά αυτού του τοπίου, το οποίο διαμορφώθηκε από εκρήξεις, ηφαιστείων και πλημμύρες κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων για να καταλήξει στη σημερινή μορφή. Οι πρώτοι χριστιανοί το απήκησαν για να ζήσουν μια ασκητική ζωή, αλλά κυρίως για να βρουν καταφύγιο από τους εχθρούς τους. Για τη διαμονή τους δημιούργησαν τις ξακουστές λαξευτές κατασκευές της περιοχής. Δεν σκάλισαν στους βράχους μόνο εκκλησίες και παρεκκλήσια, αλλά ολόκληρα υπαίθρια και υπόγεια οικιστικά συγκροτήματα, προορισμένα να φιλοξενούν χιλιάδες ανθρώπους. Οι κατασκευές αυτές, που κάποιες φτάνουν σε βάθος και 10 επιπέδων κάτω από τη γη, περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις όπως κουζίνες, αποθήκες, κοιτώνες, ακόμα και στάβλους και νεκροταμεία. Και σε συνδυασμό με βαθιά φρεάτια εξαρισμού παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η ηφαιστειακή πέτρα προσφέρει και καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι τα καταλύματα αυτά παραμένουν δροσερά, ενώ το χειμώνα η θερμοκρασία εντός τους δεν πέφτει δραματικά. Επίσης, οι διάδρομοι μπορούσαν να φραγούν με μεγάλες πέτρες σε περίπτωση ανάγκης. Υπολογίζεται πως υπάρχουν περίπου 100 συγκροτήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Το μεγαλύτερο είναι το Λερίνκουλι, το οποίο υπολογίζεται πως φιλοξενούσε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 10.000 επισκέπτες. Επισκεφθήκαμε το υπαίθριο μουσείο στο Κόραμα και τώρα φεύγω για να πάω προς το Προκόπη. Thank you.
Είμαστε σε μια άλλη ελληνική πόλη, στο Προκόπη. Σήμερα ονομάζεται Ούργιπ. Όμως ένας σημαντικός προορισμός, διότι εδώ έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πίσω μου βλέπετε έχει υπάρχει μια μπάρα, διότι διαχειρίζεται χώρο, όλη ό,τι πήρε σε αυτό το κομμάτι της περιοχής, ένα ξενοδοχείο. Όμως μας δίνεται πάντα η άδεια για να μπορέσουμε να επισκεφτούμε το σπήλαιό του. Ελάτε λοιπόν να δούμε το χώρο που έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στο Προκόπη. Βρισκόμαστε μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Από εδώ που μεταφέρθηκε στην Εύβοια μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Σήμερα υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται και προσκυνούν στο χώρο που έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Στην Καπαδοκία φημίζεται και η αγκαιοπλαστική. Τώρα θα πάμε στην περιοχή Άβανο και θα δούμε εκεί το πώς παράγουν τα αγκεία. Ελάτε λοιπόν και εσείς μαζί παρέα. Άβανος. Τώρα ο μάστορας εδώ θα μας δείξει πώς παράγουν αυτά εδώ τα κεραμικά στην περιοχή. Βλέπουμε, πάμε. Μας έδειξε εδώ πέρα πώς ετοιμάζουν εδώ με την αγκαιοπλαστική. Και ένα από τα παραδοσιακά κομμάτια που υπάρχουν εδώ στην περιοχή στην Καπαδοκία που πρέπει να μην το χάσετε είναι αυτό λοιπόν και το show. Και επίσης, αν θέλετε να αγοράσετε τέτοιου είδους αναμνηστικά στην επιστροφή σας για την Ελλάδα. Συνεχίζουμε. Για να επισκεφτώ τη Σινασό και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας οδικός. Περίπου ένα δεκάλεπτο. Το πανκόλ
Βρίσκομαι στην παλιά ελληνική πόλη στη Συνασσό και πίσω μου ακριβώς ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Κάποτε εδώ κατοικούσαν πάνω από 3.000 Ορθόδοξοι. Σήμερα δυστυχώς όχι. Μετά την ανταλλαγή ο κόσμος έφυγε για την Ελλάδα. Ελάτε να επισκεφτούμε μέσα τον εσωτερικό χώρο του Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που εδώ είχε γίνει και η λειτουργία από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Είμαστε στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Θα δούμε τώρα τον εσωτερικό χώρο, την εκκλησία του Σταύλους. Yeah.
Ολοκληρώνω την εκδρομή μου από την πανοραμική θέα εδώ στο Προκόπη, στο ξενοδοχείο που με φιλοξένησε και ο φίλος σου Αλή, στο Ντόκια Hotel. Ελπίζω να σ' άρεσε αυτή η διαδρομή στις αλυσμόνητες πατρίδες. Σας χαιρετώ λοιπόν από την Καπαδοκία και μην ξεχάσετε να γίνετε και εσείς μέλος στο κανάλι μου Ξεναγός Κωνσταντινούπολη, YouTube, Facebook και Instagram. Γεια σου Ελλάδα από την Καπαδοκία.